Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρωτοβουλία που πήρανε για τη σήμανση και την ανάδειξη των μονοπατιών και ειδικά στο Δήμο Ελασσόνας, μια που εκπροσωπώ το Δήμο Ελασσόνας αυτή τη συνάντηση. Και να πω ότι η περιοχή μας, εκτός από την απαράμιλη ομορφιά, έχει και όλες αυτές τις δυνατότητες για να αναδείξει τον ορειβατικό και τον περιπατητικό τουρισμό, τον εναλλακτικό εν γέννη τουρισμό, και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της περιφέρειας να δώσει έμφαση σε αυτό τον τουρισμό, ειδικά στην εποχή αυτή των περιορισμών, γιατί έτσι αναδεικνύονται και οι ομορφιές της Θεσσαλίας, οι ομορφιές του Δήμου Ελασσόνας, της Αγιάς και των Τεμπών, που θέλουμε εμείς ως Δήμοι να προωθηθούν και σίγουρα μέσα από τις σημάνσεις, τους καθαρισμούς και μέσα από την χαρτογράφηση που θα γίνει και ειδικά με ψηφιακά μέσα, όπως τόνισε και ο Περιφερειάρχης, είναι το πιο σημαντικό ίσως το να αναδειχθούν με ψηφιακά μέσα αυτές οι διαδρομές και να τις γνωρίσουν οι περιπατητές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, να έρθουν να γνωρίσουν τον Όλυμπο και τα άλλα βουνά μας. Εμείς στην περιοχή μας έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε και με τους τοπικούς ορειβατικούς συλλόγους, τον Ορειβατικό Σύλλογο Σπαρμού, τον Σύλλογο του Φαέθων Ολύμπους Μάραθον και τον Σύλλογο της Καριάς, που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά στην συντήρηση των μονοπατιών. Και με όλους αυτούς και με προτεργάτη την περιφέρεια, θέλουμε αυτό το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού να το αναδείξουμε. Ευχαριστώ.